Είναι γεγονός ότι από τη χθεσινή ακρόαση των φορέων, παρόλο τη μικρή συμμετοχή, αυτό που ακούστηκε πιο έντονα από μερικούς εκπροσώπους και κυρίως εκπροσώπους των περιφερειών ήταν το ζήτημα των πόρων για συντήρηση έργα υποδομών. Και αυτό ανεξάρτητα αν δέχονταν το νομοσχέδιο ως σύνολο ή όχι. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε ορισμένες ομιλίες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Θεμάτων και Επενδύσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης της Κρήτης είπε: «Δεν αλλοιώνω τα λόγια τους, τα λέω ακριβώς». Έτσι, δυστυχώς, σήμερα δυνατούμε ακόμα και να συντηρήσουμε τις υποδομές μας, πόσο μάλλον να χρηματοδοτήσουμε έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που τόσο χρειαζόμαστε στις περιφερειές μας. Παράλληλα, πλήττονται πολλές φορές αρμοδιότητες από τα κεντρικά υπουργεία χωρίς πόρους. Θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο η χρηματοδότηση συντηρήσεων υποδομών και επενδυτικών δαπανών, οι επαναλαμβανόμενες δράσεις να είναι εκτός κλπ. Ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, τα λόγια του. Πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός χρηματοδότησης των περιφερειών της χώρας στα θέματα συντήρησης των έργων υποδομών που λόγω της ηλικίας τους θα πρέπει να συντηρηθούν. Τα οποία έργα υποδομών μπορεί να έχουν υλοποιηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο είτε από το εθνικό σκέλος. Είναι πρότασή του. Με τα λόγια του βέβαια. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είχε και την ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγράμματος, είπε χαρακτηριστικά. Για τις περιφέρειες υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος, ένας πολύ μεγάλος όγκος προϋπολογισμού, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να πάει σε έργα συντηρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι υποχρηματοδοτείται στην πραγματικότητα το μέρος εκείνο του αναπτυξιακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που θα έπρεπε να χρηματοδοτεί έργα, θεωρούμε αποκλειστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα και συνεχίζει. Προτείνουμε να υπάρξει ένα άλλο εύρωστο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως ήταν παλιότερο η ΚΑΠ των Ομαρχιών, οι οποίες είχαν αναλάβει αποκλειστικά τις συντηρήσεις, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούν οι περιφέρειες να χρηματοδοτήσουν ως υπηρεσίες διαχείρισης τις αναπτυξιακές ανάγκες που υπάρχουν. Τρία αποσπάσματα από τρεις διαφορετικούς φορείς. Τελικά, το συμπέρασμα που βγάζουμε, διαβάζοντας και το άρθρο 26 του νομοσχεδίου, αλλά και από την τοποθέτηση, τη χθεσινή του κυρίου Υπουργού, ο οποίος, τι μας είπατε, ελάτε εσείς όλοι οι περιφερειάρχες και όποιος φέρει ένα έργο και δηλώστε τι ανάγκες έχετε από συντήρηση, θα δημιουργήσουμε ένα πλαφόν και να πούμε να αυτά είναι τα ποσά που χρειάζονται για συντήρηση που δεν τα γνωρίζουμε τώρα. Δεν τα ξέρει κανένας. Τώρα τι θα κάνουμε, μια πρόβλεψη και θα το περάσουμε αυτό μέσα έτσι ώστε να ξέρει το κράτος τις βασικές του υποχρεώσεις. Αυτά είπατε ως απάντηση, όμως το συμπέρασμα ποιο είναι. Λέω διαβάζοντας και το άρθρο 26. Ότι από εδώ και πέρα θα δημιουργήσετε κάποιο πλαφόν για τα ποσά που χρειάζονται για συντήρηση, δηλαδή για νέα έργα. Όμως για τα παλιότερα τι θα γίνει. Όταν οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των υδατορρεμάτων, τη συντήρηση των υποδομών, καθαρισμού των ρεμάτων, βελτίωση και αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, βελτίωση, αναβάθμιση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου και άλλα. Και ήδη οι πόροι δεν φτάνουν. Τώρα, σε ορισμένα άρθρα που θίχτηκαν πιο έντονα, το άρθρο 17, όπου οι χρηματοδοτήσεις άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες δεν έχουν εκτελεστεί πληρωμές εντός 4 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης χρηματοδότησης από την Τράπεζα Ελλάδος, ανακαλούνται αυτοδίκαια. Αυτό γράφει το άρθρο 17. Τι ζητάνε, το χρονικό διάστημα των 4 μηνών να μην είναι τόσο βραχή.
Στο άρθρο 39, νομίζω ότι έχουν δίκιο, γι' αυτό το αναφέρω. Στο άρθρο 39, που αφορά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, υπάρχει από ό,τι φαίνεται υποχρέωση των προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης να υποδέχονται de facto τα έργα που απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ και από άλλα προγράμματα και αυτά να εντάσσονται στα περιφερειακά προγράμματα χωρίς αντίστοιχη αύξηση των πόρων τους και του ορίου πληρωμών. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί οδηγεί σε χρεοκοπία όταν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι. Σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ρίχνεται την ευθύνη αλλού, στην περιφέρεια, ενώ ανήκει στην εκάστοτε κεντρική εξουσία, δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση. Στο άρθρο 40, παράγραφος 6, όπου αναφέρονται ζητήματα δημόσιου λογιστικού, ωστόσο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των αντίστοιχων διατάξεων του νόμου 4270 του 2014. Γίνεται λοιπόν η παρατήρηση ότι δεν μπορεί ο παρόν νόμος να βασίζεται σε επιφύλαξη ενός άλλου νόμου και θεωρούμε ότι έχουν δίκιο. Στο κεφάλαιο για τη λειτουργία της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, τα άρθρα 52 με 54. Εμείς το λέμε καθαρά, συνεχίζεται το καταστροφικό έργο της απολιγνητοποίησης μιας άφθονης ενεργειακής πηγής στη χώρα, που είναι αξιοποιήσιμη με τη χρήση νέων τεχνικών για τη δραστική μείωση της ρύπανσης και έτσι να έχουμε παραγωγή φτηνής ενέργειας. Βάζετε τα φόπλακα. Μάλιστα, όταν οι ΑΠΕ εμφανίζουν πρόβλημα και δεν μπορούν να διαθέσουν όλη την παραγόμενη ενέργεια με αποτέλεσμα να πετιέται στα σκουπίδια και την ίδια στιγμή τα τιμολόγια στην κατανάλωση να είναι στα ύψη. Με αποτέλεσμα, η ενεργειακή φτώχεια αναπλώνεται. Δεν υπάρχει πιο αντιπαραγωγική διαδικασία και όμως το κάνετε και είσαστε σύμφωνοι όλοι σας. Και το κάνετε γιατί? Για να προστατέψετε τα τεράστια κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων ενέργειας ΑΠΕ. Φυσικά θύματα είναι και η λιγνητική δήμη των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης Φλόρινας, καθώς και στο Δήμο Μεγαλόπολης, και παρουσιάζεται την ενεργειακή μετάβαση ως αναπτυξιακή ευκαιρία και μόνο είναι ευκαιρία αποκλειστικά για τους ενεργειακούς ομίλους των ΑΠΕ και των κερδών τους. Για το άρθρο 55 που θα ψηφίσουμε παρόν, γιατί αν η ΜΟΔ θέλει να προσλάβει προσωπικό, θα μπορούσε να το προσλάβει από το ΑΣΕΠ, από την αρχή, χωρίς ειδικές προϋποθέσεις. Όμως υπήρχε εξαίρεση των προσλήψεων της ΜΟΔ ΑΕ από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, αν και υπήρχε ανάγκη άμεσης στελέχωσης με νέο υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό. Χρειάζονται τουλάχιστον 200 άτομα, από ό,τι είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ακρόαση φορέων. Τέλος, δεν ξέρω αν θα φέρετε τροπολογίες δικές σας ή θα κάνετε δεκτές άλλων υπουργείων. Κανονικά σήμερα πρέπει να μας ενημερώσετε και γι' αυτό. Όμως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε μία τροπολογία, ήδη μοιράστηκε, που διορθώνει μία φορολογική αδικία και αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με υπέρογκα πρόστιμα που δεν συνάδουν με τις σχετικές παραβάσεις. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η ολοφάνερη αδικία και καλό και τους συναδέλφους να τη στηρίξουν. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι και τα άρθρα του νομοσχεδίου εξυπηρετούν τον ταξικό και άδικο προσανατολισμό, είναι υπέρ των κερδών του κεφαλαίου και ενάντια των πραγματικών αναγκών του λαού, που τον φορολιστεύετε συστηματικά και άγρια με την αντιλαϊκή πολιτική σας.